Λοιπόν, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας. Γιόρτασε, έκλεισε. Τα πόσα έκλεισε μόνη της το είπε, παιδιά, δεν το λέω εγώ. 47 δεν έκλεισε. Το είπε. Το είπε. Δεν ξέρω. Ναι, το είπε. Εγώ, παιδιά, δεν με αφορά καθόλου. Εγώ, παιδιά, γιατί το είπε, δεν ξέρω, αλλά. Θεωρώ ότι έκανε πολύ σωστά από την ηλικία, γιατί με τέτοια ομορφιά, με τέτοιο κορμί και 47 ετών, μπράβο σου, κορίτσι. Γιατί και άμα δεν την έλεγε, δεν την ξέραμε. Παναγιώτη τη Κουνιάκη πάντα. Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι άλλο. Δεν είναι μια υποκρισία. Αφού ξέρουμε όλου πώ μπορεί να είναι. Δηλαδή, υποκρισία. Να κάνουμε τα πόσα είναι η ελληνική καταγγέλνει την υποκρισία. Για να δείτε όμω κακία, πώ είναι. Εγώ 41. Εξαιτία σου, έτσι, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε εσένα. Εξαιτία σου. Θα πάω στη Μασάη για να γλιτώσω από σένα. Επίσης είναι και φυσικοχωρισμένη η Έλλη. Ξέρετε ότι χώρισε με τον Πόδρη. Κοίτα με μια χαρά που το λέει ρε παιδιά. Τι είναι τούτο καλέ. Τι έχουμε φτιάξει. Μήπως είναι κρυβό ερωτευμένος μαζί τη. Άσε ρε πάνω. Δεν ξέρω. Άσε ρε πάνω. Δεν ξέρω. Πραγματικά κι εσύ. Και να πω κάτι άλλο. Έκανε και unfollow από το Instagram ο Πόδρη για να καταλάβετε τι σοβαρότητα. Τόσο ανατριχιαστικά πράγματα μας λένε. Να σου πω τελικά αυτή η ιστορία πρέπει να είναι τεράστια τιμωρία. Αν κρίνω από τη Μενεγάκη που έκοψε την Κατερίνα. Αν κόψω από τον Τάνο που έκοψε τις μισές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, συν την κυρία Μανολίδου. Μιλάμε, θα λένε, αν κάτσε φρόνιμο, θα σε πετάξω από το Instagram. Παιδιά, συγγνώμη, πλέον οι σχέσεις κρίνονται αν μου κάνεις like. Αν σταματήσεις να μου κάνεις like σε αναρτήσεις, σημαίνει ότι κάτι έχεις με μένα. Αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Δεν φαντάσου. Απλά και εσένα μου κάνεις. Η αλήθεια είναι ναι, γιατί ανεβάζεις όλα δισογραφικά. Τι να σου κάνω, λέει. Έλειος πια και σήμερα την Λευκάδα. Δηλαδή, χρόνια πολλά, Έλλη. Γιόρτασε λοιπόν τα γενέθλιά τη. Φίλοι πολύ, πάρα πολύ ήταν εκεί. Ο Σταματόπουλος ήταν. Ο Παύλος είχε διακοπές, παιδιά. Δεν ξέρω αν γύρισε ο Παύλος. Εσείς τις βλέπετε, γιατί είναι μπροστά σας. Εμείς που να τις δούμε. Ψινάκης. Δηλαδή, μην το θεώρησε δεδομένο που τις βλέπεις εσύ. Ναι, μόνο τον Ηλία Ψινάκη, παιδιά, αναγνώρισα. Ναι, μπράβο. Εδώ βλέπουμε. Εδώ είναι το κυδέσμι Καμπούρη, βλέπω. Η Ρούλα Σταματοπούλου, η Σύση Χριστίδου. Η Σύση δεν ήταν διακοπές. Ήταν ο Σταματόπουλος, γι' αυτό λέω. Και ο Τουρουντούς δεν έρχεται, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Είχε φίλους, λοιπόν όλους τους φίλους και τους γνωστούς. Ο κύριος Μπόγρης δεν ήταν. Τελικά έχουν χωρίσει, έτσι. Ήταν μια φήμη που κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. 7 χρόνια σχέσεις. 7 χρόνια, παιδιά. 7 χρόνια φαγούρα είναι που λέγαμε. Αλλά δεν ξέρετε τι κατάλαβα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί κάνεις unfollow στο Instagram, δεν είναι λίγο. Δηλαδή τώρα ένας κύριος κάνεις unfollow, τύπου χωρίσαμε και σε κάνω unfollow από το Instagram. Εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτά. Δηλαδή τύπου τι, δεν θέλω να σε παρακολουθώ σαν μέσα κοινωνική δικτύωση. Είναι κατηνιά. Ναι, τώρα πήγα εγώ να το αποδώσω στην ηλικία, ότι είναι μια παιδικότητα. Αλλά εντάξει, το κάνουμε και μεγαλύτερη. Είναι και λογικό όμω, αν δεν ήθελε να δει τώρα τι κάνει στη ζωή τη, τι παίζει, τι ανεβάζει, τι κάνει. Παιδί μου, περίμενα. Όταν έχει ζήσει 7 χρόνια με έναν άνθρωπο και χρόνια πολλά του λε τα γενέθλιά του. Τι άλλο το να δει, δεν έκανε. Πρέπει να δει στην αρχική μου σελίδα να πέφτει και η φωτογραφία με τη νέα ιστορία. Κράτη ιστορία, βλέπει τη νέα ιστορία τη Ελληνική Κοινού. Μετά από όταν έρθει, το συζητάμε τώρα.